Με τι ατελείωτε λίστες αναμονής χειρουργείων στα νοσοκομεία να αποτελούν ένα διαχρονικό αγκάθι, ο Υπουργό Υγεία εξήγηλε την διεξαγωγή δωρεάν απογευματινών χειρουργείων, προκειμένου να δοθεί ανάσα στους χιλιάδες ασθενείς που περιμένουν μεγάλο χρονικό διάστημα. Πάντω, τα γόνα στον ωκεανό χαρακτήρισαν οι υγειονομικοί από την πλευρά του την επίμαχη απόφαση. Οι χτεσινέ του κ. Γεωργιάδη είναι το τυράκι στη φάκα τη ιδιωτική λειτουργία των νοσοκομείων. Το Υπουργείο Υγεία, προκειμένου να μειώσει τι μεγάλε λίστε αναμονή που προκαλούν πονοκέφαλο σε ασθενεί, θα διαθέσει απογευματινά χειρουργία που, ωστόσο, σύμφωνα με εκτιμήσει συνδικαλιστών, δεν μπορούν να καλύψουν τον αριθμό των έναμονή χειρουργείων στα νοσηλευτικά ιδρύματα τη χώρα. Ενδεικτικά μόνο στα δύο νοσοκομεία του Ηρακλείου, Παγνή και Βενιζέλιο, ανέρχονται σε 3.800 και 2.600 αντιστοίχω, σύμφωνα με εκτιμήσει. Το Βενιζέλιο, μόνο που είναι ένα νοσοκομείο από τα 100 στην Ελλάδα, έχει 2.600 χειρουργικέ επεμβάσει. Ε, οπότε με ένα πολλαπλασιασμό βλέπουμε ότι προφανώ είναι σταγόνα στον ωκεανό αυτή η εξαγγελία. οι Επίση, εμεί δεν θέλουμε τέτοιου είδου παροχή. Θέλουμε προσλήψεις έτσι ώστε ο κόσμο να μπορεί να δουλεύει, να χειρουργείται δωρεάν και όχι να αναγκάζεται να πληρώνει. Μάλιστα, οι υπουργικέ ανακοινώσει αναφέρουν πω μαζί με τα δωρεάν χειρουργία έρχεται το νόμιμο φακελάκι. Όπω δήλωσε ο Υπουργό Υγεία, του επόμενου μήνε αναμένεται να πραγματοποιούνται απογευματινά χειρουργία επαμοιβή. Την ίδια ώρα, έντονη είναι η αντίδραση των υγειονομικών, οι οποίοι ζητούν ο χαρακτήρα του ΕΣΥ να παραμείνει δημόσιο και δωρεάν για όλου. Εγώ θέλω να πω ότι αισθάνομαι ντροπή σαν Έλληνας πολίτη που έχει πληρώσει σφορές να αναγκάζομαι πλέον και επίσημα να δίνω φακελάκι προκειμένου να χειρουργηθώ. Αυτό που επιχειρεί να κάνει η κυβέρνηση είναι να κοροϊδέψει εξαγγέλλοντας 50.000 δωρεάν χειρουργία, τα οποία δεν είναι δωρεάν, είναι πάλι από τα χρήματα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης των Φορολογούμενων. Είμαστε κάθε αντίθετοι στη λειτουργία των ιδιωτικών χειρουργείων όπω και τη ιδιωτική λειτουργία και θα κάνουμε κάθε τι από την πλευρά τη δικιά μα μαζί με το, το λαό να μην εφαρμοστεί αυτό το μέτρο που θα έχει σοβαρέ επιπτώσει και στην πρωινή λειτουργία, αλλά πολύ περισσότερο στου ίδιου του ασθενεί. Δυστυχώ, είναι το επιστέγασμα μια πορεία ιδιωτικοποίηση τη υγεία που έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια και απλώ τώρα επιταχύνεται η πορεία αυτή. Οι γεωνομικοί τη Κρήτη δηλώνουν εμφατικά την αντίθεσή του στι εξαγγελίε του Υπουργού, ενώ τονίζουν προ πάσα κατεύθυνση πω δεν θα επιτρέψουν την ιδιωτικοποίηση των νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.